Ύποπτο περιστατικό ευλογιάς των πυθίκων έθεσε σε συναγερμό τους αρμόδιους. Το σχέδιο δράσης, το οποίο ετοίμασαν οι ιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας καθώς και ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας στην βάση συγκεκριμένων πρωτοκόλων, ενεργοποιήθηκε. Ωστόσο, μέσα από εξειδικευμένες εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ήταν ανεμοβλογιά. Πρόκειται για νεαρή γυναίκα 31 ετών, η οποία επισκέφθηκε το ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας το βράδυ της 1η Ιουνίου και ακολούθως μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση του περιστατικού. Ήταν γενικευμένο φυσαλιδώδες εξάνθημα. Η γυναίκα νοσηλεύτηκε στον ειδικό θάλαμο που ετοιμάστηκε για τον σκοπό αυτό μέχρι ότου να βγει το αποτέλεσμα του δείγματος που στάλθηκε στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής για εξειδικευμένες εξετάσεις. Με τελική διάγνωση ανεμοβλογιά. Το σημαντικό είναι ότι από την πρώτη στιγμή τηρήθηκαν, τέθηκαν σε εφαρμογή όλα τα σχετικά πρωτόκολλα τόσο για τη μεταφορά όσο και για την νοσηλεία αυτού του ύποπτου περιστατικού. Το γεγονός αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας, επισημένοντας την ετοιμότητα του Υπουργείου να διαχειριστεί περιστατικά ευλογιάς των πυθίκων, εν ώψη κυρίως της τουριστικής περίοδου με την άφιξη τουριστών στο νησί. Ο τρόπος που χειριστήκαμε αυτόν τον περιστατικό δείχνει την ετοιμότητά μας. Υπάρχει μια αύξηση ανά το παγκόσμιο. Αλλά στη χώρα μας, όπως σας έχω πει, είμαστε πανέτοιμοι. Τα επιβεβαιωμένα περιστατικά έχουν ξεπεράσει τα 700, ενώ έχουν εντοπιστεί σε τουλάχιστον 30 χώρες. Τα περισσότερα έχουν εντοπιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και την Πορτογαλία.